Οι διαβασμένοι διαρρήκτε στάθμευσαν το όχημα τύπου Κλούβα μπροστά από το κοσμηματοπολείο γύρω στι 9 παρατέταρτο. Χωρί κανεί να του αντιληφθεί, άνοιξαν την πλαϊνή πόρτα τη Κλούβα που ήταν παράλληλα με την είσοδο του καταστήματο. Χρησιμοποιώντα διαμάντι κοπή γυαλιού, αλλά και η ειδική βεντούζα προσπάθησαν να κόψουν το τζάμι τη κεντρική εισόδου. Δεν τα κατάφεραν και τελικά η είσοδο παραβιάστηκε μελοστό. Ναι, μα είδαν του φωνάζουν ετοιμόστο και όπω την αυτή μπαίνει! Στην κλουβα, κλούβα μέσα στην καρότσα. Το ένα άτομο μπήκε στο κοσμήματοπολείο, άρπαξε όσα κοσμήματα πρόλαβε από τι προθήκε στο εσωτερικό του, σπάζοντα τα τζάμια, επιβιβάστηκε στην κλουβα που τον περίμενε συνεργό του με αναμένη τη μηχανή, και αφού έκαναν και αναστροφή στη μέση του δρόμου, ανέπτυξαν ηλικιώδη ταχύτητα με κατεύθυνση το Ηράκλειο. Προλαβαίνει ο μου! να πει μπροστά να του δεν ασταθήκανε. Κατεβαίνει, πάει μπροστά να με σκοτώσετε, γιατί το πάτησε κάνουν το που και Πήγανε και κόψανε ανενόχλητη στροφή εκεί πέρα, στο σταυροδρόμι και πήγανε προς τα κάτω. Ο πατέρα του συγκεκριμένου που είχε το κατάστημα μπήκε στη μέση. Τι θα κάνει, να, να μείνει μέχρι να τον σκοτώσουν. Πριν τη διάρρυξη, ο ιδιοκτήτη του κοσμηματοπολίου είχε απενεργοποιήσει το συναγερμό και είχε ανεβάσει το ρολό ασφαλεία για να διευκολύνει στο άνοιγμα του καταστήματο τον πατέρα του. Καθώ ο ίδιο κατά το άνοιγμα θα απουσίαζε λόγω προγραμματισμένου ταξιδιού εκτό Κρήτη. Το μισή παρά έρθανε και το λιστέψαν, είχε σταματήσει μια Άφωνοι έμειναν κάτοικοι και καταστηματάρχε τη περιοχή όταν κατόπιν εορτή αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί μπροστά στα μάτια του, χωρί να καταλάβουν το παραμικρό. Δηλαδή, 9, παρα, 9 παρατέταρτο έγινε αυτή η ιστορία. σε μια κρούβα δίπλα, το οποίο πολλοί άνθρωποι την είδανε, αλλά δεν κανεί κακόβαλα το πούμε έτσι. Στο σημείο, μόλι ενημερώθηκαν, έσπευσαν αστυνομικοί από τον Άγιο Μύρονα αλλά και από την ασφάλεια Ηρακλείου. Πήραν καταθέσεις ενώ η σήμανση ξεσκόνησε το κοσμηματοπολείο, αναζητώντας στοιχεία που θα προδώσουν του διαρρήκτε. Φτάσανε μία κλούβα δίπλα στην πόρτα, σπάσανε την τζαμαρία, τα μαζέψανε και φύγανε. Οι κάτοικοι της περιοχής μετά και την διάρρηξη ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του αστυνομικού τμήματος της περιοχής.